Καλημέρα. 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 Πρώτα απ' όλα να καθησυχάσω την ανησυχία της Ευαγγελίας, η οποία λέει τώρα που είναι να βγούμε έξω, βρέχει και χιονίζει. Ευαγγελία μου, από αύριο θα στρώσω το πράγμα, το λέω γιατί σήμερα έχει βάλει χειμωνιά έξω, έτσι. Ωραία, ωραία νέα. Και το Σαββατοκύριακο 25 βαθμούς. Άνοιξη, καρά άνοιξη. Άρα αν... Άρα για μπάνιο και επίσημα. Καλά. Μην παίρνουμε και πολύ λέμε. Αέρα, ε! Λοιπόν, αν επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις όπως ακούμε ότι θα γίνει, το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες ανοιχτά, από το Σάββατο, έχει βόλτα στη θάλασσα και το βουνό. Τώρα, γιατί απαγορευόντουσαν, δεν το είχα καταλάβει. Και σωστό, επίσημα, λοιπόν. Σωστό και αυτό. Αλλά θα πω αυτό που... Επαναλαμβάνω συνέχεια, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που μας ακούνε οργίζονται. Υπάρχουν εκείνοι οι πολλοί που σέβονται τα μέτρα, όπως είσαι και εσύ, Ελένη. Είτε γίνονται έλεγχοι είτε όχι. Και παρότι εμβολιασμένοι είναι ακριβώς, και όλοι, αυτό πολύ σωστά, αυτό ήθελα να πω, Ευαγγελία, και αυτό είναι και η ύψιστη υπευθυνότητα, ειδικά από ανθρώπους σαν την Ελένη που έχουν κάνει το εμβόλιο. Και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν σέβονται τα μέτρα. Πάμε λοιπόν στο σημερινό, Ευαγγελία. Τι περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή τη φορά λίγο πολύ θα έχουμε πέσει όλοι μας μέσα στη λογική, δηλαδή ότι και όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες που μιλούν αυτές τις μέρες και σήμερα και η Απελώνη είναι κατηγορηματικοί ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τις διαδημοτικές μετακινήσεις και αυτό το Σάββατο θα μπορούμε να μετακινούμαστε και με το αυτοκίνητο από Δήμο σε Δήμο. Υπάρχει έτσι και μία αίσθηση ότι εφόσον το μέτρο αποδώσει, τότε ίσως μέσα σε 1-2 εβδομάδες να δούμε και το 9 του βράδυ να γίνεται 10. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι επί της παρούσης. Μεγάλες αλλαγές. Πάμε στα μαγαζιά τώρα που νομίζω ότι είναι στα μαγαζιά, το ναι. Άλλο κρίσιμο. Τα μαγαζιά είναι από ό,τι φαίνεται, Νίκο, η μόνη δραστηριότητα η οποία ανοίγει τη Δευτέρα. Ανοίγουν. Μου λένε ότι ανοίγουν. Όμως με δειλά βήματα, δηλαδή έχει φύγει από το τραπέζι το μήνυμα στο 13.032 τρίωρης διάρκειας, θα ανοίξουν τα μικρότερα από ό,τι βλέπουμε και μαθαίνουμε καταστήματα με click away, δηλαδή τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα mall θα ανοίξουν, αν όλα πάνε καλά, σε μία εβδομάδα σε δεύτερη φάση. Όταν άρα, λέμε λοιπόν, μικρά καταστήματα, έχουμε μια τάξη μεγέθους, πόσα τετραγωνικά ας πούμε. Μένει να το δει αυτό σήμερα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Πάντως θα είναι οπωσδήποτε καταστήματα της γειτονιάς μας, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε μεγάλα, μεγάλα καταστήματα. Και σίγουρα έχετε εμπορικά. Καταλαβαίνω τη διάκριση ανάμεσα στα μολ, τα εμπορικά κέντρα και τα υπόλοιπα καταστήματα. Αλλά ένα κατάστημα τώρα μπορεί να είναι 100 τετραγωνικά, 200, 300. Ανοίγει, δεν ανοίγει, δηλαδή. Πού θα βάλουν τη γραμμή. Τώρα σε ρωτάω, δεν το ξέρεις όπως το ξέρω και εγώ. Δηλαδή και εγώ το ψάξα και δεν ακριβώς. Έχω καταλήξει νομίζω ακόμα. Όμως ότι για παράδειγμα τα μεγάλα καταστήματα όπως τα βλέπουμε που πουλάνε υπολογιστές, βιβλία και άλλα αναλώσιμα, ανοίγουν. Τώρα μεγάλα μαγαζιά τύπου παιχνιδάδικα, να το πω έτσι, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Μάλιστα. Τα μόλι οπωσδήποτε όχι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι τη Δευτέρα το λιανεμπόριο είναι το μόνο το οποίο ανοίγει. Αλλά με click away. Αλλά με click away. Όσον αφορά τώρα στα σχολεία... Έχω την Κατερίνα τη Σερέτη εδώ, η οποία μου λέει, δεν είναι σίγουρο. Αλήθεια είναι, έχει δίκιο η Κατερίνα. Και πριν από λίγο ο κ. Σταμπουλίδη. Ναι, έχουμε στο νιούζι τώρα τη δήλωση του κ. Σταμπουλίδη που το βάζει διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλα στο τραπέζι. Δηλαδή, και εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει η Ευαγγελία, ότι υπάρχει φόβος, ότι υπάρχει η λογική, πως χθες είχαμε 4.340 κρούσματα. Πού πας ρε Καραμήτρο. Δηλαδή... Η ερώτηση λοιπόν αυτή εσέτει από εμάς σε επίσημα χείλη. Πού πάμε με 4.340 κρούσματα και που Νίκο τις επόμενες ημέρες η τάση φαίνεται να είναι αυξητική και όταν θα μπουν στη ζωή μας και τα self-test θα βλέπουμε κάτι δυσθεώρητα. Άστο, εγώ λέω άλλο, άλλο πράγμα. Θέμα. Λέω ότι χθες απάντηση, με, λοιπόν, πολλά, ότι... με πολλά τεστ με 65.000 τεστ είχαμε δείκτη πάνω από 6%. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Δεν είναι μόνο ακριβώς τα πολλά κρούσματα. Είναι ο δείκτης. Ο δείκτης λοιπόν χτες ήταν ο χειρότερος όταν έχουμε πολλά τεστ να έχουν γίνει. Που είναι και πιο αντιπροσωπευτικός. Άρα λοιπόν εδώ είναι το ερώτημα.
Και συμπληρώνεται το ερώτημα και γίνεται και πιο πιεστικό από όλα αυτά που ακούμε, έτσι, από τους επιστήμονες, τον κύριο Παυλάκη ή όποιον άλλον που λέει ότι μην τολμήσετε, θα γίνει της κακομοίρας. Εγώ πάντως σας μεταφέρω τις πληροφορίες από την πλευρά της κυβέρνησης και λέμε τι θέλει η κυβέρνηση και τι έχει εισηγηθεί και σε τι επιμένει. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα που έθεσες, Νίκο, και η απάντηση είναι ότι πιστεύουν πλέον ότι με κάποιες δικλείδες αποσυμπίεσης, όπως είναι οι διαδημοτικές, το οργανωμένο λιανεμπόριο, δεν θα υπάρχει αύξηση της διασποράς του ιού. Θέλουν τέλος πάντων να δοκιμάσουν και αυτό ή αυτή την επιθυμία τους. Βεβαίως, οι λοιμοξιολόγοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εικάσουμε, να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε πληροφορίες. Δεν είναι εύκολο. Ελένη, ένα λεπτό και θέλω να πω στον Θανάση. Μήπως έχεις, Θανάση, εσύ κάτι από το κύκλο των Οικονομικών Υπουργείων? Όχι, δεν έχω κάτι. Περιμένουν και οι ίδιοι την εισήγηση των λοιμοξιολόγων και μετά θα αποφασίζουν. Ευχής έργο θα ήταν να ανοίξει η αγορά. Βέβαια, θέλω να πω αυτό που λέει και η Ευαγγελία, τα μεγάλα και τα μικρά καταστήματα. Αν πάμε πάλι στη λογική, να ανοίγουμε manual, να δούμε αν πρέπει να ανοίξει το κατάστημα ή όχι, χάσουμε την μπάλα. Το να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε mall και στα υπόλοιπα καταστήματα έχει λογική. Οποιαδήποτε άλλη κατάσταση είναι παράνοια. Ναι. Και επίσης θέλω να πω αυτό που λέμε γιατί ανοίγουμε. Ναι, το φάρμακο δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το φάρμακο. Κάτι πρέπει να κάνουμε πλέον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να λέμε lockdown. Δεν δουλεύει αυτό. Πάει τέλο. Λοιπόν, Ελένη. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ένα χρόνο μετά από την έναρξη της πανδημίας η κυβέρνηση πηγαίνει στην ανοσία της αγέλης. Δηλαδή, βγείτε όλοι έξω και με προσωπική ευθύνη κοιτάξτε τι θα κάνετε. Προφανώς αξιολογούν και αυτοί ως ιδιαίτερα... το περίεργο θα το έλεγα, ξέρεις, είναι η πιο επίοικης φράση... τρελό θα έλεγα στην πραγματικότητα τη συγκεκριμένη στιγμή με τόσα κρούσματα να λέει η κυβέρνηση ότι θα ανοίξει. Και μάλιστα ισχυρίζονται τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχει και κανένα σχέδιο. Γιατί επισημαίνουν το εξής. Λένε, από τη στιγμή που θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις, δηλαδή να πας από δήμο σε δήμο, θα αυξηθεί πολύ περισσότερο η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι σημαίνει αυτό, εκεί τι θα γίνει. Και φυσικά βάζουν και το μεγάλο θέμα πλέον του ΕΣΥ, των νοσοκομείων. Εάν χτυπάμε ξύλο, δεν πάνε καλά τα πράγματα και αυξηθούν οι διασωληνωμένοι, τι θα γίνει, θα αντέξει το ΕΣΥ. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ερωτήματα είναι ερωτήματα που τα έχουμε όλοι, έτσι, δηλαδή... Το κλασικό, απλοϊκό, αλλά δυστυχώς βασανιστικό. Κλείσαμε με 1.200-1.300 κρούσματα και με 420-430 στις ΜΕΘ. Και είμαστε στα 4.300 πλάς και στους 740 στις ΜΕΘ. 741 για την ακρίβεια. Άρα... εκεί πατάει η κυβέρνηση και λέει ότι ας γίνει συντεταγμένα, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες. Και λέει να δοκιμάσουμε και αυτό έχει λίγο λογική Σουηδίας. Δηλαδή και στη Σουηδία που δεν πήραν μέτρα είπαν να το κάνουμε συντεταγμένα και να μην έχουμε μέτρα. Απ' την άλλη μεριά και σε χώρες σαν την Ιταλία ας πούμε. Ναι, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Εκεί έχουν άλλο μοντέλο, κλείνουν 6 ώρα το απόγευμα. Στη Γερμανία ψάχνουν πάλι πιο αυστηρά μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συνταγή. Το λέω γιατί εύκολα σταυρώνουμε και την κυβέρνηση. Αλλά και εκεί δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να πεις να το κάνει η τάδε χώρα και πάει καλά. Ή ο κόσμος δεν παραπονιέται. Καμία χώρα δεν άνοιξαν τη στιγμή που ανέβαιναν τα κρούσματα. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Το να ανεβαίνουν τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι είναι παγκόσμια επιτυχία. Δηλαδή και να ανοίγεις. Λοιπόν, και περιμένουμε... Να πω κάτι για την αξιωματική αντιπολίτευση. Κάνει κριτική και ορθώς και καλά κάνει κριτική και σε πολλά έχει δίκιο. Ωστόσο δεν έχω δει μία πρόταση να ανοίξουμε ή να μην Δεν θες να διαβάσεις. Ολόκληρο πρόγραμμα. Και για την υγεία παρουσίασαν, έκαναν ολόκληρη εκδήλωση. Δεν διαβάζεις. Κάτσε, Ελένη, όχι. Μάλλον δεν διαβάζεις. Ο Θανάσης, ένα λεπτό, βάζει ένα ζήτημα πρακτικό άμεσο
που η αλήθεια είναι ότι πάντα οι αντιπολιτεύσεις το αποφεύγουν. Δηλαδή, πάντα φτιάχνουν ένα γενικό πρόγραμμα. Να λέει, σας πω η κάτι, θέση ο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ότι ξέρει. Πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά ή δεν πρέπει να ανοίξουν. Λέει, λένε, τι? Πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά με σχέδιο, μάλιστα, συντεταγμένα, να πάρουν μέτρα για τα μέσα μαζικής κατανοητό μεταφοράς, να γίνουν μοριακά τεστ σε αυτούς που πηγαίνουν στη δουλειά τους, να γίνονται τέτοια πράγματα. Αρκεί το και το σχέδιο να είναι εφικτό, έτσι. Το λένε και τώρα. Να είναι το λένε και τώρα. Πρακτικά. Αλλά όταν φτάσει 4.340... Πραγματικά είναι λίγο περίεργο το να λες ανοίγω. Να σας πω μια κουβέντα για το θέμα του εμβολίου και κυρίως το περιστατικό με τη γυναίκα στο Ήλιον, το οποίο έχει δημιουργήσει ανησυχία. Θυμίζω ότι και η Ελένη το εμβόλιο της AstraZeneca έχει κάνει. Έτσι. Και έχει περάσει η Ελένη πόσο, 1,5 μήνας τώρα? Ένας ναι. μήνας. Ένας μήνας. Ναι. Οι επιστήμονες καταρχήν λένε ότι είναι δύσκολο να προέρχεται από το εμβόλιο, γιατί είναι πολύ λίγο μετά τον εμβολιασμό. Δηλαδή η γυναίκα πέφτει νεκρή ελάχιστο χρόνο, 20-25 λεπτά μετά τον εμβολιασμό. Επίσης λένε ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά, γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ψαχτεί μέχρι κεραίας υπόθεση. Και μια ανθρώπινη ζωή είναι υπερπολίτιμη, δεν αποτιμάται, έτσι. Και δεύτερον, έχουμε και τα περιστατικά στη Γερμανία με τις τρομβώσεις που σταματάει τους εμβολιασμούς. Κάτι γίνεται με την AstraZeneca. Στο μεταξύ, θα σου πω και κάτι άλλο. Να το τελειώσω γιατί έχει σημασία. Ακούω και διάφορες θεωρίες που δεν τις ξέρω και δεν ξέρω αν έχουν κάποια βάση ή αν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Λένε ότι μήπως φταίει κάτι που είχε πει η Γερμανία κάποιο από τα εργοστάσια της AstraZeneca. Δηλαδή ότι υπάρχει κάπου σε κάποιο εργοστάσιο κάποιο πρόβλημα. Μου φαίνεται δύσκολο, φαντάζομαι ότι κάθε εταιρεία παράγει σε κάθε εργοστάσιο τα ίδια εμβόλια, αλλά το λέω επειδή κάποιοι το κυκλοφορούν. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα σου πω και μία άλλη παράμετρο. Σε 20 μέρες πρέπει να πάμε να κάνουμε τη δεύτερη δόση. Προφανώς, δηλαδή αρχίζουν τέλος Απριλίου και πηγαίνουν άνθρωποι για τη δεύτερη δόση. Δημιουργείται μία κατάσταση και μία ατμόσφαιρα επισφάλειας σε όλους εμάς που το έχουμε κάνει, που πραγματικά είναι και εδώ θα έπρεπε να βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ίδια η AstraZeneca, δεν ξέρω ποιος, να πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί έχουν βγει και έχουν πει ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια της AstraZeneca. Δηλαδή, καθημερινά έχουμε και κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα, γίνεται μεγάλη συζήτηση και αφορά μόνο το εμβόλιο της AstraZeneca. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Την Pfizer, τη Moderna, τα εμβόλια αυτά. Και το ρώσικο επίσης, αν και το ρώσικο λόγω Ρωσίας, δεν είναι πάντα τα νέα έτσι τόσο εύκολα διαθέσιμα ακριβώς. Αλλά με τη Pfizer, που είναι ένα εμβόλιο που στην Ευρώπη κατά κόρον γίνεται, δεν έχει ακουστεί κάτι. Θα περιμένουμε και θα το ψάξουμε να δούμε αν κάτι θα προκύψει. Απ' την άλλη μεριά, ευτυχώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η λύση. Αλλά ακούω και αυτό που λες, Ελένη, και το συναισθάνομαι, έτσι. Ένας άνθρωπος σαν και εσένα που θα πρέπει να πάει να το κάνει, να κάνει και τη δεύτερη δόση, έχει τα ερωτηματικά. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, εγώ θα πάω. Δεν προφανώς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει, που είμαστε στην ίδια ηλικία και το συζητάνε. Ή θεωρώ ότι αρκετοί συμπολίτες μας, με όλα αυτά που ακούνε, δεν θα πάνε. Θα έχουν ραντεβού και δεν θα πάνε. Και θα έχουμε άλλου είδους θέματα. Αυτό δεν είναι καλό πάντως. Αν δοθούν οι διαβεβαιώσεις, και αν τα πράγματα ελεγχθούν και βρεθούν έτσι όπως ελπίζουμε να βρεθούν, ο κόσμος πρέπει να πάει, γιατί μισός εμβολιασμός δεν είναι αποτελεσματικός εμβολιασμός. Δηλαδή εκεί είναι κουβαλάς τον κουβά με το νερό και τον χύνεις λίγο πριν φτάσεις στο ποτήρι. Λοιπόν. Είναι μέρα... να καεί το φαΐ μου, σε παρακαλώ. Να πας, όχι να μην καεί το φαΐ σου. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάζετε στο news. Την ημέρα με συνεχή ροή εξελίξεων. Εδώ είμαστε για να σας την παρουσιάζουμε λεπτό-λεπτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.